Γεια χαρά Μαστόρες! Γεια χαρά Μαστόρισες! Καλώς ορίσατε! Καλώς σας βρήκαμε! Καλώς σας βρήκαμε γιατί σας... εντάξει, τώρα που το σκέφτομαι, ο κόσμος θα βλέπει αυτό το βίντεο, αλλά θα έχει δει και κάτι άλλο βίντεο. Μην τρομάζετε που μας βλέπετε. Κάμε εμένα τουλάχιστον. Μια με μαλλιά, μια χωρίς μουσια, μια με μουσια, μια... βίντεο παλιά, μια πιο λεπτή, μια τέτοιο. Εμείς έχουμε καιρό να κάνουμε κάτι. Και, κάνουμε και πειράματα και με τους φωτισμούς και με αυτά. Λίγο κάτι κοιτάμε εδώ και με τον ήχο. The Mac, ναι. The Mac, προσπαθούμε κάτι να κάνουμε. Κάτσε λίγο Νίκο πίσω τώρα, περίμενε. Γιατί όπως τώρα, ας πούμε, που ακουμπάμε το μικρόφωνο εδώ και το κουνάμε. Ελπίζουμε να μας ακούτε. Ελπίζουμε να μας βλέπετε. Σίγουρα μας βλέπουν. Εμείς είχαμε πολύ καιρό, είχαμε πάρει άδεια άνευ αποδοχών, δεν πληρωνόμασταν. Ούτε και πληρωνόμασταν. Και μετά από καιρό βρεθήκαμε. Φανταστείτε, πίνω καφέ πάντα από τον Κωστάκη. Είδες Κωστάκη. Κωστάκη. Τον Κωστάκη. Καφέ, κόφι πάντα, τα φέρνει τα πάντα. Για την Πτολεμαϊδα μιλάμε, δεν τα φέρνει αλλού. Άμα είστε στην Πτολεμαϊδα θα πάρετε στο 53-196 εδώ στο πέρα. Στο Κωστάκη, για να πεις Κωστάκη, θέλω πατατάκι φρέντο. Πατατάκι φρέντο, σοκολάτα, αλεύρι, χλωρίνες, αλεύρια, κεφτεδάκια. Τώρα πλέον φτιάχνει και βραστό λουκάνικο super duper με σος σεφ εκεί πέρα. Και λουλουδάκια από τη γυναίκα του. Και λουλούδια από την κυρία. Ακριβώς. Ό,τι θέλετε από τον Κωστάκη. Θα πάρετε καφέ πάντα. Καφέ πάντα. Δεν μας πληρώνει το παιδί, δεν είναι χορηγός μας. Είναι χορηγός μας μόνο για τον καφέ που πίνουμε, μα τον αγαπάμε πολύ. Μας κάνει ωραίο καφέ αυτό. Μας κάνει ωραίο καφέ ακριβώς. Και σήμερα θα δοκιμάσουμε μετά από τόσα χρόνια, ας πάρω λίγο φορά γιατί θα κοιμηθούμε. Εννοείται. Έχουμε πολύ καιρό να δοκιμάσουμε κάτι από την Jumbo. Δοκιμάσαμε ρε παιδιά, τους λέω. Ρε παιδιά, εμείς αυτό εδώ πέρα δεν το έχουμε δοκιμάσει. Τι θα τη φέρει τη γεύση. Τον οχνονό. Τον οχνονό. Θεσσαλονίκη τώρα με το κορονοϊό και αυτά δεν πήγαμε. Δεν πήγαμε, δεν μπορούμε να πάμε. Δεν μπορούμε να πάμε, μας έχουν κλειδώσει τώρα. Ψάξαμε, φάγαμε τον τόπο να βρούμε τα νέα Jumbo με γεύση τι, βαλσάμικο και caramelized onion και καραμελωμένα κρεμμύδια. Yeah. Οπότε ελπίζω. Balsamic vinegar. Πώς λέει η διαφήμιση, υπάρχει νέο σερίφι στην πόλη. Ή άλλη διαφήμιση. Περίμενα πάρα πολύ Jumbo. Περίμενε, ο Νίκος το σκεφτόταν και έλεγε. Το έβλεπα εκεί, το διαφημίζανε ρε φίλε στο Instagram που λέει. Έτσι λέει, υπάρχει καινούργιο σερίφ στην πόλη ή άλλη διαφήμιση λέω εγώ. Αυτή είναι. Νομίζω αυτή είναι. Τόσο που το περίμενε, ούτε ξέρει τι διαφήμιση λέει. Ναι. Τζάμπο από την Όχονο Σνακ! Όχονο Σνακ είναι η δική μας εδώ πέρα Σαλονίκη. Σαλονίκη. Του αγαπάμε, του εκτιμάμε. Τους, αυτό. Είναι αμοιβαίο τώρα τα αισθήματα. Αμοιβαία τα αισθήματα. Και μάθαμε να το λέμε και σωστά όχονος. Έτσι το προφέρουν τουλάχιστον στην τηλεόραση. Sorry. Ναι, τώρα. Εμείς το θέλουμε, το τους λέμε όπως το θέλουμε. Χωρίς γλουτένι, έτσι. Χωρίς γλουτένι, cooked potato chips. Κλασικά έχουν τον κυρμπάμπι και εκεί. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν ένα κυρμπάμπι. Μπορεί να περιέχει, έχει αποφυστεί και αυτό για γάλα. Κόλλημα, μην τους ακούτε. Λούπινα, τι είναι λούπινα. Λούπινα. Ναι, λούπινα λέει εδώ. Και λούπινα. Και λούπινα, να βγει η τζάμπο να πει τι είναι τα λούπινα. Εσύ είσαι ρε φίλο, πώς το λένε, ο επιστάτης, ο επιστάτης, ο Μπάμπης, ο Γιοπόνος. Ο Γιοπόνος. Τι είναι η λούπινα. Πες λοιπόν. Τζάμπο σνακ με βατσάμικο και καραμελωμένα κρεμμύδια. Ανοίγω, Νίκο. Άνοιξε. Εννοείται, περιμένω πως πούμε. Συσκευασία Τζούκι, φουσκωτή. Εννοείται. Είναι από την πιο γαμάτη σειρά πατατάκια που έχει κατασκευθεί ποτέ. Ναι, τα country chips είναι χοντροκομμένα. Είναι τηγανισμένα τέλεια. Δεν είναι. Είναι η καλύτερη σειρά πατατάκια που έχει βγει ποτέ, ρε φίλε. Ναι. Στην Ελλάδα. Αγαπημένο μου εμένα είναι πλέον. Συγγνώμη για τους άλλους, αλλά είναι. Στην αρχή ήταν παιδιά το τσέντερ. Τώρα το αλλάξανε το τσέντερ παρμεζάν, το κάνανε πολλά τυριά μαζί, άμα δεις. Ναι, δεν το έχω δει. Ναι. Ενημερωμένος. Εμένα μου αρέσει το αλάτι πλέον φυσική. Τι φυσική, τι τα τσέντερ, τι. Ναι, όλες είναι τελείες, αλλά ποια είναι η αγαπημένη σας. Πρέπει να μυρίζει ωραία. Κλασικό πατατάκι με μυρίζει. Περίμενα κάτι μπουφ να μου έρθει. Αχ. Καραμελωμένα κρεμμύδια και τι είπαμε. Και να ξέρετε σάλια. Δεν έφαγε πριν έρθει εδώ. Έφαγε, είναι ψεύτης, έφαγε σάντουιτς από τον Κωστάκη. Λουκάνικο. Κάτσε. Άλλο αυτό. Μαζί το φάγαμε, περίμενε. Όμορφη πατάτα. Βλέπετε, δεν έχουμε δεύτερη κάμερα. Δεν ξέρω που την έχω βάλει. Δεν υπάρχει, όπως το λένε, άτομο που μας βλέπει, αυτοί οι λίγοι μας βλέπουν, είναι απαράδεκτο να μην έχουν πάρει ο χωνός country chips. Είναι απαράδεκτο. Άλλο λέω, δεν έχουμε δεύτερη κάμερα, να σας κάνω έτσι. Ναι, δεν ξέρω δεν που την έχουμε βάλει. Κάπου εδώ. Τα δοκιμάζουμε και στα μάτια. Α, δοκιμάσουμε. Κάντε μια ώρα. Ναι. Μάρκε. Τι μας κάνεις, δεν. Άρεχο, ναι. Παιδιά, έχει τη γλυκύτητα του βαλσάμικου. Τέσιο είναι το θέμα. Τέλειο πατατάκι. Σε άλλα πατατάκια, κάτι τέτοιες γεύσεις, με βαλσάμικα, με τέτοια, είναι πολύ έντονη η γεύση. Ναι. Εδώ είναι πολύ ισορροπημένη. Καταλαβαίνεις και το πατατάκι και στο τέλος δεν σε αφήνει, δεν σε αφήνει το βαλσάμικο, ρε φίλε. Πολύ ωραίο.
Αυτό είναι πολύ πετυχημένο. Γι' αυτό του λέω ότι είναι πολύ πετυχημένη η γεύση του Νάμπι Σοφιά. Δεν είναι εμποχτισμένο το πατατάκι από βαλσάμικο και καραμελωμένο. Δηλαδή, καταλαβαίνει και πατάτα, καταλαβαίνει και τη γεύση που λέει. Καταλαβαίνει και τη γεύση. Παιδιά, ακούστε. Ακούστε τη σοβαρή άποψη του Δημήτρη. Μπράβο. Ακριβώς όπως είπε ο Νίκος. Είναι ισορροπημένα. Δηλαδή, πολύ ωραίο. Έχει τη γλυκάδα αυτή τώρα από το βαλσάμικο ή από τα καραμελωμένα κρεμμύδια. Δεν είναι και τρομερή κρεμμυδίλα. Δεν είναι αρχισούργη. Όχι, κρεμμυδίλα. Γιατί καταλαβαίνεις τόσο πολύ. Ναι, έχει μια γλυκάδα. Σου αφήνει από πίσω και το ξύδι. Έτσι, την ελαφριά έτσι, ποσότητα που το ξυνώ. Ναι, και για να φας άλλα με ξύδι. Με μασάμικο. Βέβαια! Τι, θες κι εσύ. Είναι ωραία. Και να σου πω κάτι. Νομίζω είναι η αγαπημένη μου γεύση πλέον. Είναι πολύ ωραίο. Έχω πάει πλάκα μας. Δεν ξέρω όμως τι είναι η λούπινα. Έρε με τη λούπινα. Που έριξε ο Κυρμπάμπης εκεί και δεν ξέρω αν είμαι αλλεργικός στη λούπινα. Μέχρι τώρα θα έχει πριστεί. Ναι, κάποιο που είναι αλλεργικό. Τώρα μα τα έχει πρίξει. Θα διάβαζε πίσω και θα έλεγε λούπινα. Όχι, παιδιά, δεν μπορώ. Αν έρθει ένα άνθρωπο και μου πει: παιδιά, δεν μπορώ να φάω. Είμαι αλλεργικό στη λούπινα. Ειλικρινά. Θα μείνει στον τόπο. Μην μα σκέψω λίγο, κοίτα με εμένα. Όχι. Θα μάθει. Θα καταλάβω. Ναι. Ότι αν φά πολλά, αν σε αφήνει την ξυδίλα, θα φά σε σφαλιάρα. Δεν είναι, φίλε, κατασκευασμένα τέλεια. Ναι, μ' αρέσει. Μπράβο, τσάμπο. Έτσι γίνεται στο πρώτο να τρως, δεν σε αφήνει τη γεύση της του ξύδι. Άμα φας πολλά σε κάποια, σε αφήνει μετά, σε κάνει. Ούτε και στα πολλά. Σε μπουκτίζει που λένε, και στα πολλά είναι. Να το πω κάτι. Τέλειο. Σε άλλη μάρκα, ας πούμε, μιλάω και αυτήν. Αυτά που ακούω ότι η σοφούλα είναι, μάλλον τη Μιχαήλ. Σε άλλη μάρκα, ας πούμε, που είναι ξύδι και αλάτι, είναι πολύ έντονο το ξύδι. Και άμα φας πολλά, μετά αρχίζει και. Ναι. Δεν καταλαβαίνω, όχι δεν καταλαβαίνω γεύση, είναι μονότονο δηλαδή, ρε παιδί μου, ξέρεις, τρως... Ο Ράξ Νάκ τα έχει δοκιμάσει. Ναι, τα έχει δοκιμάσει νομίζω ο Ράξ Νάκ. Τα δοκιμάσεις, ρε. Δεν θυμάμαι, εγώ κάθε μέρα δοκιμάζω, κοιμάται, σηκώνεται, ναι, κάνει... Ναι ρε φίλε, άσε και κάτι για μας να πούμε. Όχι, άσε κάτι για μας, που προλαβαίνεις, δουλεύεις ρε, μη μας δουλεύεις, ναι ρε φίλε, σηκώνεται αυτό είναι μια γεύση. Τον αγαπάμε και τον θυμάμαι το Ράξινακ, να πάτε από κάτω σας έχω link, νομίζω, πάντα θυμάμαι να βάζω link, νομίζω. Δεν χρειάζεται, Ράξινακ πατάτε και κατευθείαν πάμε. Πάτε στο Ράξινακ εκεί, πάτε στον Νικολάκη. Εντάξει, πρέπει να έχει 2-3 κινητά για μια προέκταση. Instagram, Facebook, είχε ποστάρει να μου βίντεο έτσι. Παπαπα, περνάνε. Έχει ομάδα από πίσω, ρε φίλε, δεν είναι μόνος. Μόνος τι είναι, κάτι που σου λέω. Τη μέρα είναι έτσι να κοιμάται η γυναίκα του και το μωρό και αυτό είναι κάτω του κουβέρτα και στε. Τρώει καυτερές και δεν τρώγεται. Δεν καίγεται. Ναι, ρε. Country chips με βαλσάμικο και καραμελωμένα κρεμμύδια. Δοκιμάστε κάτι τη χάρη στην εαυτό σα, παιδιά. Δεν υπερ αυτολογούμε. Δεν μα χρηματοδοτεί η Τζάμπο. Δεν μα χρηματοδοτεί κανεί. Είναι τέλεια. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ. Νομίζω είναι τα αγαπημένα μου πλέον το τζάμπο. Ή θα γίνουν τα αγαπημένα μου όταν τα συνεχίσω να τα δοκιμάζω. Τέλειο. Πιστεύουν τα πιο απολαυστικά πατατάκια για να δεις μια ταινία, ρε φίλε, και όχι μόνο. Ναι. Αυτά με μια ωραία καυτερή σαλτσούλα θα ήταν ό,τι πρέπει. Τα αλάτι, η μηχανιακόκινη σάλτσα. Sweet chili. Yeah. Sweet chili με τα αλάτι. Τα αλάτι, ρε. Αυτά δοκιμάζουμε τώρα, Νίκο. Αυτά, ρε, παιδί μου, και αυτά δοκιμάζουμε, Νίκο. Αυτά είπαμε. Δοκιμάστε και τα άλλα. Όλα, πάντα όλη τη σειρά. Σας αγαπάμε, σας εκτιμάμε. Καλώς ήρθατε στο χειρότερο κανάλι του YouTube. Για όσους έχετε έρθει μόλις τώρα και δεν ξέρετε τι πατήσατε, τι είδατε. Τι άλλο ήθελα να πω. Σας αγαπάμε, σας εκτιμάμε. Κάντε ένα share αυτό το βίντεο να μάθει ο κόσμος. Ελληνική εταιρεία. Ξέρετε, θα πει ελληνική εταιρεία και να πατάει κάτω. Πολυεθνικές. Από εδώ είναι. Εδώ είναι. Από εκεί είναι η Θεσσαλονίκη. Τι ρε βλάκα, από εκεί είναι τα σκόρπια. Από εδώ είναι η Θεσσαλονίκη. Α, ναι, από εκεί είναι η Θεσσαλονίκη. Εκεί του γκρου ευθεία. Θα πάτε για Σαλονίκη. Σαλονίκη. Μην πάτε απέξω από την ίδια γιατί δεν θα σας δώσουν. Ναι, και ναι. Πείτε μας τι λέει μας το έτσι. Σαλονίκη φαντάζομαι παντού έχει. Σας αγαπάμε, σας εκτιμάμε. Κάντε share το βίντεο, κάντε ένα like. Κάντε ένα dislike αν σας άρεσε. Ποιος ο λόγος να μην σας αρέσει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Για ποιο λόγο να μην σας αρέσει. Άντε, εμείς δεν σας αρέσουμε. Τα οχονός όμως. Α, τον Νίκο δεν σας αρέσει. Γιατί τα οχονός να μην σας αρέσει. Ναι, γιατί είναι. Λέω τίποτα. Γιατί εμένα αποκλείεται να μην δεν τους αρέσω. Έλα, συνέχισε, Δημήτρη. Καφέ από τον Κωστάκη, πατατάκια από τα Τζάμπο, πατατάκια από την Όχονος, Τζάμπο, Counter Chips και η μέρα σας θα πάει καλύτερα. Σας αγαπάμε, σας εκτιμάμε, να είστε καλά. Αυτά για σήμερα, αυτά για αύριο, αυτά για μεθαύριο. Θα τα πούμε, Επανάσταση, Viva la Revolución.
Έτσι δεν λέγεται. Γιατί τα λες ρομπότ. Έτσι. Αντίο. Γεια χαρά.